Σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τυχόν προκληθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή από το απόγευμα του Σαββάτου και μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας βρίσκεται ο Δήμος Ιωαννητών. Η πολιτική προστασία του Δήμου έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Έχουν ήδη δοθεί οδηγίε και έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα τη επιφυλακή για του υπαλλήλου, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί ιδιώτε χειριστέ μηχανημάτων, ώστε αν κριθεί απαραίτητο να είναι και αυτοί σε ετοιμότητα για να συμμετέχουν στον αποχαιωνισμό ή στη ρήψη αλατιού για μια κατάσταση που είναι συνεχώς εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη αφού τα προγνωστικά μοντέλα διαφοροποιούνται. Διαρκώς, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το πόσο σφοδρή θα είναι η χιονόπτωση, έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα πολιτικής προστασίας Γιώργος Λόλης, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Προετοιμαζόμαστε για χιονόπτωση και μετά για πολιτικές θερμοκρασίες. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Επίρου και με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μαυρογιόργο, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πάντα δίπλα μας η Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων με την άμεση δράση. Ε... Εκείνο που έχω να συνιστήσω στους συμπολίτε μας είναι να είναι πολύ προσεκτικοί να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν τις μετακινήσεις και ιδιαίτερα με το αυτοκίνητο πρώτον για την προσωπική τους ασφάλεια και δεύτερον να βοηθήσουν σε όλο το έργο ε, του αποχιονισμού ε, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά εμείς ως Δήμος έχουμε όλες τις υπηρεσίες ετοιμοπόλυμες ε, σε, σε άμεση συνεργασία, συνεχή συνεργασία με την περιφέρεια... και αυτό το τονίζω πραγματικά... γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή της περιφέρειας... σε αυτό το έργο μας, όπως ήταν και ανέκαθεν... Ε, και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Δεν μπορεί ο Δήμος να αντεπεξέλθει... σε, σε κάθε ε, αρκετά σοβαρό καιρικό φαινόμενο... Ε, χωρίς τη συμβολή των ιδιωτών. Γι' αυτό υπάρχει ένα μητρό ιδιωτών όπου αυτή τη στιγμή, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ στο εργοτάξιο, συντονίζουμε ε, τον προγραμματισμό για το πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί αν δεν ετοιμαστούμε από αυτή τη στιγμή εκ των προτέρων τι πρέπει να κάνουμε, ε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Εννοείται ότι είναι σημαντική συμβολή και γι' αυτό υπάρχει και το Μητρό Ιδιωτών, το, το οποίο υπάρχει και στην περιφέρεια φυσικά. Η απόλυτη βεβαιότητα πάντως προκύπτει για τον Ιδράργυρο που από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα σημειώσει κάθε τι πτώση. Κάτι που θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα. Ναι, έχουμε ανακοινώσει ότι υπάρχει διάθεση αλατιού σε διάφορα σημεία. Αλλά εκείνο που έχω να πω στους συμπολίτες μου είναι ότι πρέπει να μην γίνει αλόγιστη χρήση αλατιού παρά μόνο όπου απαιτείται διότι ε, ναι μεν το αλάτι ε, συμβάλλει σε όλη αυτή την προσπάθεια, ειδικά στο, ε, στο δικό δίκτυο, αλλά το να αρχίσουμε να ρίχνουμε στα πεζοδρόμια, στις αυλές μας, ε, αλάτι μόνο κακό μπορεί να δημιουργήσει. Ε, πρέπει ο καθένας συμβολίτης να καθαρίζει το πεζοδρόμιο του, είναι υποχρέωση θα έλεγα, είναι υποχρέωση όλων μας, έτσι ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην αντιμετώπιση τη κακοκαιρία. Αν οι προβλέψει επιβεβαιωθούν και υπάρξει ισχυρή χιονόπτωση την Κυριακή στο Λεκανοπέδιο, το βράδυ τη Κυριακή, με δεδομένο τον παγετό που θα επικρατεί και την επικίνδυνοτητα στι μετακινήσεις... θα ληφθεί απόφαση και για το αν θα λειτουργήσουν ή όχι τα σχολεία τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη Δευτέρα.